Η πρόκριση της μεικτής K17E στις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας έχει εκτοξεύσει στα ύψη την ψυχολογία και οι άπαντες επιθυμούν διακαώς να γίνει ένα ακόμα μεγάλο βήμα και το συγκρότημα του Ηρακλείου να αγωνιστεί στον τελικό. Επόμενος αντίπαλος είναι η μεικτή Κορινθίας, η οποία στον προημιτελικό απέκλεισε την Αθήνα. Ο ημιτελικός Κόρινθος Ηράκλειο προγραμματίζεται από την ΕΠΟ να γίνει την Κυριακή σε γήπεδο της Αθήνας, πιθανότατα στο Γαλάτσι. Η προετοιμασία της μεικτής έψη εν ώψη ημιτελικού ξεκίνησε σήμερα στο γήπεδο της Μινωικής. Μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας για την επόμενη μάχη, όπως τόνισαν σε δηλώσεις τους ο Μάριο Ντάγια και ο Νίκος Βλαχάκης. Αφού ήδη φτάσαμε σε αυτό το σημείο, θα προσπαθήσουμε να πάμε στο τελικό, να το κατακτήσουμε κιόλας. Έχουμε καλή ομάδα. Τώρα, ναι, θα δούμε το επόμενο μάτσο. Έχουμε τέλεια ψυχολογία, ειδικά με την νίκη τώρα στις Κυκλάδες, με ανατροπή. Πιστεύω πως έχουμε μια ομάδα με μέταλλο, το αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι. Πλέον, εφόσον έχουμε φτάσει στον ημιτελικό, είμαστε σαν Ηράκλειο υποχρεωμένοι να πάμε μέχρι τέλος, να το κατακτήσουμε. Το άριστο οικογενειακό κλίμα στην μεικτή, που αποτελεί και μεγάλο όπλο στην φετινή πορεία, επιβεβαιώθηκε μετά το τέλος της προπόνησης με την οικογένεια του Γιάννη Γκιούλ Μιχάλη μαζί με τους συμπαίκτες του να ετοιμάζουν γενέθλια με τούρτα έκπληξη στα αποδυτήρια και την εορτάζοντα Γκιούλ να δέχεται με χαμόγελο τις ευχές όλων.